Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό είναι ένα βίντεο παίζω Brawl Stars. Οπότε ναι, γεια. Oh, το ξεφύγαμε ευτυχώς εκείνο το Colt. Λέω να μην πάω εδώ μέσα γιατί θα είναι όλοι heavyweights και εγώ δεν μπορώ να τους αντιμετωπίσω επειδή είμαι Max που είναι πάρα πολύ καλό. Όπως είδατε τώρα που έχω και το gadget της εκκλησίας από τα κυριδάστρα τους κάνω αρκετά καλά πλέον με Max. Οπότε ναι. Λοιπόν παιδιά, εδώ έχω αρχίσει να φυλάω boxes. Δεν ξέρω αν θα τα ανοίξω ή όχι, αλλά τα φυλάω για όταν θα πάρω τον Brawl Pass. Αλλά όπως σας είπα, έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να βάλω χρήματα για να πάρω τον Brawl Pass. Αλλά James δεν πρόκειται να μας φύγει να πάρω τον Brawl Pass, οπότε μόνο με χρήματα. Και άμα δεν φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα,
Θα τα είχα βάλει τώρα τα χρήματα. Θα τα έβαζα τώρα κάπου. Τώρα εδώ θα τα έβαζα. 1η Μαΐου κάπου εκεί. Αλλά δεν μπορώ να τα βάλω γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα που σας έχω πει. Και αυτό είναι λίγο αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, ναι. Τι γιατί είναι. Γιατί δεν μπορώ να βάλω χρήματα, οπότε είναι δύσκολο. Επίσης, παιδιά, αγόρασα τον gadget του Edgar γιατί το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν το τύχαινε, οπότε το αγόρασα με 1000 coins. Και θα πάμε να παίξουμε τώρα με Edgar, μια και θέλουμε και τον gadget του. Οπότε, ναι. Πράγμα. Δύο power tips. Θα τους άλλο εδώ. Ή όχι. Ω! Δίπλα μου πέρασε ο κομίτης. Γιατί το κομίτσι. Τέλεια. Δεν σκοτώνουμε την τέναμε. Να πάμε... Γιατί Max έχει αναδικήσει, Edgar με Star Power αποκλείεται να το δω. Γιατί έχεις, ρε, έχει Star Power και είναι λιγότερο Power από μένα αυτός. Α, μήπως επειδή εγώ έχω πάρει, α, έχω 3. Κάτσε να μην σκοτώσω. Με σκοτώνει αυτός. Λόγω δε σκότωσε. Πάμε. Σε λεπτό παιδιά. Ωραία. Ήθελα να δω κάτι. Αχ. Δυστυχώς μας ξαναβάζει έτσι το πρόβλημα. Όχι παιδιά, παραδείξω. Δεν το κάνω. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πάμε. Επίσης, παιδιά, να πω ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο από ρανκ 20 παίκτες τώρα, δεν ξέρω γιατί. Παλιά τους πήγαινα σε συχνά, αρκετά. Τώρα πια δεν ξέρω, μου είχε δυσκολέψει και έχω μόνο 5 παίκτες ρανκ 20, πρέπει να πω κι άλλους. Δεν ξέρω γιατί. Λέω να σκοτώσω τη μά. Ναι, γιατί έφυγα μακριά από έναν μπρόλερ που είναι για μακριά και εγώ είμαι ένας μπρόλερ που είναι για κοντά. Δηλαδή, ό,τι πιο μεγάλη βλακή δεν μπορούσα να κάνω. Ναι. Έτσι και ίσως να σκοτώνω. Γελώ τώρα να αλλάξω μπρόλερ και να βάλω... Ένας βοήθηκε ο Γιούλη. Πάμε. Αν και δεν έχω μικρό power, δεν ξέρω τι είναι πρόβλημα. Ωραία, σκοτώσαμε την αυτή την κολλάκη. Έκανα καταλάβω τη σούπερ μου, παιδιά. Οπότε τώρα πια δεν έχω σούπερ. Διέλυσα εκείνο το παράνο φυλάκι. Τι σπάμε. Το. Ναι, τέλειο kill. Μιλάμε φανταστικό. Και τον σκοτώνουμε και δυο και βγαίνει πρώτος ο άλλος λίγο. Παιδιά, κάναμε κάτι φανταστικά κύριε σε αυτό το μάτσο. Ήταν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε τώρα πίσω.
Όχι, στο πίσω μας σκοτώνει η Μόρτα. Και χάνουμε το τηλέτρο. Πάμε λίγο νοκάουτ. Γιατί παίζω σε όλα μου τα βίντεο solo showdown και αυτό είναι λίγο βαρετό. Οπότε λέω να πάμε τώρα λίγο νοκάουτ. Ωραία, λοιπόν παιδιά. Έχουμε μία άχρηστη συμπέκλη από το φαίνεται. Α, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι, καλή. Γιατί έτσι όπως έλεγχε να πεις και δεν πει, ακόμη και έλεγχε να σκάσει. Και εγώ ένα, έλεγχε να λέω. Εγώ δεν είναι το πάρτι σου, δεν μου έφτιανε. Μπορεί και αυτή η ώρα να μην το έφτιανε. Πάνε εύκολο. Άνοιξε. Δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον. Πραγματικά καθόλου δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα για άλλο. Πήγα λίγο το δάκτυο, δεν έχει λίγο ενδιαφέρον. Μπάς και μου κάνει τίποτα και είναι λόγω ξέρω. Αλλά όχι. Λόγω έμεινα, αλλά... Δεν... Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ. Πάμε ξανά. Πάμε κάτω. Και λέω μετά από αυτό να κλείσουμε το βίντεο. Το πρώτο το νοκάουτ. Θα κλείσουμε έτσι το βίντεο. Ναι. Ήρθε με την μία. Μια σκήφα πάρα πολύ. Να κλείσουμε κάτω. Τώρα θα κάνουμε σπουδές. Τέλος παιδιά, είδα χειμώνα, αλλά όχι, χάνουμε. Ελπίζω να μην έχω την αιτία της όλης. Άρα. Σκοτώνουμε τον Ντάριλ. Και τώρα θέλω να σκοτώσω την έμπιστολή ή άλλη να σκοτώσω. Τέλεια, σκοτώνουμε την Έμζη, οπότε λογικά η Τζέκη τώρα και η Έμζη μόνη της να μείνει, δεν θα μπορούσε να μας κάνει τίποτα. Κλείζουμε την Τζέκη και την Έμζη, έτσι. Τέλεια, νικάμε τον ακόρτ και τώρα πάμε να παίξουμε και το τελευταίο και το πιο κρίσιμο για να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Τέλεια. Και μάλλον νικήσουμε. Πού είναι όμως η... Ο Τζάκη. Οπότε ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, dislike και αν δεν σας άρεσε και μία εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.